Θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο για το πώς εξελίσσεται, κατά τη γνώμη σας, η κατάσταση σήμερα, ένατη ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία, και μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Θα φτάσει μέχρι εκεί που είπε ο κύριος Μακρόν, όπου επιβεβαίωσε ότι ο κύριος Πούτιν, από τη στιγμή που έχει, όπως βλέπετε και στα πλάνα και βλέπουμε όλοι, κάψει τις γέφυρες και έχει κρεμίσει τις γέφυρες, επί της ουσίας δεν μπορεί να δεχτεί τίποτα άλλο πλην της πλήρους και χωρίς όρους υποταγής της Ουκρανίας. Δηλαδή αυτό το οποίο θα θέλει, το οποίο θα μπορεί να το παρουσιάσει και στους δικούς του πολίτες αλλά και στο εξωτερικό, θα είναι μια Ουκρανία η οποία, μάλλον μια Ανατολική Ουκρανία και όλη η ακτογραμμή από την Αζοφική θάλασσα έως και την Οδυσσό, η οποία θα βρίσκεται σε ένα ρωσικό κράτος, ή Νοβορούσια ή Μαλορούσια όπως τη λέγανε παλιά, δηλαδή η Νέα Ρωσία ή Μικρή Ρωσία, η οποία θα εφάπτεται με την Υπερδνηστερία. Η ρίστο εμπαρόδο φαίνεται ότι σήμερα οι Ρώσοι στην Υπερδνηστερία διακόψανε κάθε συζήτηση με τον ΟΑΣΕ για την ειρηνευτική διαδικασία και για το πώς θα επανενταχθούν εν πάση περιπτώσει στη Μολδαβία. Αν βέβαια αυτοί θέλουν ανεξαρτησία, όπως καταλαβαίνετε, είναι ενδεικτικό, διότι οι δυνάμεις από τη Χερσόνα ήδη έχουν αρχίσει κάποιες και κινούνται από χθες σε μία κίνηση λαβίδα, όπως ακριβώς έδειχνε ο κύριος Λουκασέγκο πριν δύο μέρες στο χάρτη του, άμα τον θυμάστε, όπου πλέον θα περικυκλώσουν την Οδυσσό από βορρά. Στο νότο, στη θαλάσσια παράλια, στη θάλασσα βρίσκονται οι δυνάμεις από Βατικές και του Στόλου, όπως δείξατε στο καλό σας ρεπορτάζ πριν. Κατά συνέπεια, ο κύριος Πούτιν αυτό το οποίο θα θελήσει να κάνει είναι να ολοκληρώσει την κατάκτηση της περιοχής της συγκεκριμένης και να δημιουργήσει ένα περίκλειστο κράτος, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν σε κάθε περίπτωση, το οποίο θα είναι κατά βάση αφοπλισμένο, ελεγχόμενο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από την Ρωσία και με μια κυβέρνηση η οποία να είναι σχετικά φιλική με αυτήν. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα είναι η τελική κατάληξη όλης της υπόθεσης, και από εκεί και ίσα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μετά, εξαιρουμένου φυσικά του τεράστιου ανθρωπιστικού της τραγωδίας. Ως πατέρας οφείλω να σας πω, ως σύζυγος επεκδίωμαι τον τίτλο του εμπάσχετος ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα διεθνολογικά, αρνούμε να αποδεκτώ αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι αυτό που γινόταν σε όλες τις άλλες υπήρους και απλά το κοιτάζαμε ως ρεπορτάζ από τα καλά σας τα κανάλια τα προηγούμενα χρόνια, και βλέπουμε πλέον ότι στις διεθνείς σχέσεις αυτό το οποίο συμβαίνει σε άλλες υπήρους μπορεί να συμβεί και τον 21ο αιώνα στο δικό μας το σπίτι και σε εμάς, το οποίο ούτως ή αλλιώς θα μας επηρεάσει πλέον, κύριε Φίλη, άμεσα, αργά ή γρήγορα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, έχει, όπως είπατε, η φιλανδοποίηση έχει περάσει ως έκφραση, έτσι, στις διεθνείς σχέσεις. Υπάρχει όντως ειδικό καθεστώς μεταξύ της Φιλανδίας και του ΝΑΤΟ, όμως εξακολουθεί η Φιλανδία να μην είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Εξού και η δήλωση της κυρίας Ζαχάροφα, έτσι, που πριν λίγες μέρες, αλλά συνεχώς πλέον γίνεται, ότι όντως θα υπάρχουν στρατιωτικές και πολιτικές συνέπειες σε περίπτωση που γίνει πλήρες μέλος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Νομίζω, θα μου επιτρέψετε, ότι αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε πραγματικά στο χείλος μιας μεγάλης καταστροφής, γιατί δεν είναι το θέμα μόνο η τραγωδία της Ουκρανίας, είναι η επόμενη μέρα για τους υπολείπους. Αν πούμε ότι η Ουκρανία ως κοινωνία πλέον δεν θα είναι ίδια και έχει καταστραφεί επί της ουσίας. Θα πάρει γενναίες, όπως καταλαβαίνετε, για να ανανύψει αυτή η χώρα, ή εμπάσχεται θα πάρει μια γενναία. Λοιπόν, δεν πρέπει να ρίχνουμε αυτή τη στιγμή λάδι στη φωτιά. Έτσι, νομίζω ότι δεν είναι καλό, γιατί βλέπετε ότι και οι Ρώσοι δεν μπλοφάρουν. Ο κύριος Πούτιν προφανώς αισθάνεται και στριμωγμένος με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Δεν μας έχει συνηθίσει στα 20 τόσα χρόνια της ηγεσίας του να προχωράει σε κινήσεις υψηλού ρίσκου, γιατί όλες οι πολεμικές επιχειρήσεις που έκανε ήταν πολύ υπολογισμένες. Τώρα, αν αυτή η πολεμική επιχείρηση είναι απολύτως υπολογισμένη, δηλαδή να καταληφθεί μια χώρα
του μεγέθους της Γαλλίας, γιατί γι' αυτό μιλάμε για την Ουκρανία, έτσι. Είναι μια χώρα μεγέθους της Γαλλίας. Με 44 Και εκατομμύρια να έχει. πληθυσμό. Και μέσα, ακριβώς, λίγο μικρότερο πληθυσμό από τη Γαλλία. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση είναι, έχει πληθυσμό Ισπανίας και μέγεθος χώρας Γαλλίας, για να καταλαβαίνουν οι φίλες και οι φίλοι. Λοιπόν, η απόφαση να μην πάει σε σενάριο απλά Ντονμπάς, Λουγκάνσκ, έτσι, αναγνώριση, αλλά πλέον να επιλύσει όπου, κατά το ρωσικό τρόπο όλο το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα. Και de facto εκτιμώ πλέον ότι θα πάει και με το ζήτημα της υπερδνηστερίας. Δεν έχει πλέον τίποτα να χάσει, όπως καταλαβαίνετε. Θα πάει και στην υπερδνηστερία. Δηλαδή η υπερδνηστερία λογικά θα κηρύξει ανεξαρτησία σε κάποια φάση, η οποία θα αναγνωριστεί, μάλλον θα αναγνωριστεί η ανεξαρτησία της Τρανσνιστερίας, για να το θέσω καλύτερα, από τη Ρωσία και θα τη βάλει ως ομόσπονδο κράτος, δημοκρατία μέσα στην ομοσπονδία της. Άρα λοιπόν, το να πάμε τώρα και να κάνουμε αυτού του τύπου τις κινήσεις, νομίζω, ξέρετε τι θα συμβεί μετά. Αν δεν πάμε σε πυρηνικό πόλεμο... Κύριε Φίλια, ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε. Βλέπουμε τώρα έναν χάρτη με το γεωγραφικό χώρο της Ουκρανίας. Με κόκκινο χρώμα βλέπουμε βόρεια, νότια και ανατολικά είναι οι περιοχές που ελέγχουν στρατιωτικά οι Ρώσοι, οι περιοχές που περιορκούν με διακεκομμένες γραμμές. Και να σταθούμε λίγο στην υπερνηστερία, είναι ανατολικά, αν μπορώ να διακρίνω, της Μολδαβίας. Είναι μια λεπτή λωρίδα. Δεν έχω το χάρτη μπροστά, όπως δεν σας το είναι μια λωρίδα η οποία μπορεί να ενωθεί, μπορεί να ενωθεί με νότια της, με την Οδυσσό και τον Νικολάη, αν βλέπω καλά, και να γίνει ένας ενιαίος χώρος. Ακριβώς αυτό λέω. Άρα και ξέρετε, αυτό είναι το πλέον λογικό πλέον από τον κύριο Πούτιν να το κάνει. Διότι αυτό που λέει, να το πω λαϊκά, ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται πλέον. Δηλαδή, τι άλλο θα του κάνουν. Αυτό δηλαδή που καταλαβαίνει κανείς, κύριε Φίλη, όταν είπατε να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Δεν είναι νόμιμο όμως αυτό. Πρέπει να το αναπτύξουμε. Προφανώς, κύριε Εγνατίου, που συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Ναι, πέρα το τονίζουμε, διότι έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, δυστυχώς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υποστηρίζουν τον κύριο Πούτιν. Όχι. Να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Ακριβώς επειδή έχουμε θέμα εμείς, ως Ελλάδα και ως Κύπρος, ως Ελληνισμός, δεν είναι σύνομο με το διεθνές δίκαιο αυτό το οποίο συμβαίνει και έπρεπε οι μεγάλοι ηγέτες. Αλλά θα συμβεί. Οι μεγάλοι ηγέτες λύνουν τα θέματά τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άρα λοιπόν, όντως, είναι απολύτως καταδικαστέο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλά εγώ αυτό που λέω τώρα, πάω γιατί νομίζω ότι είμαι χρήσιμος στο να συζητήσουμε τι μελιγενέστε εν της πράγμασης. Έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος, αυτό. Καλά το φέρατε. Ναι, αυτό θέλω να ακούσω. Για να είναι ξεκάθαρο το συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Άρα δηλαδή, τι προβλέπετε. Να δούμε τι προβλέπει ο κύριος Φίλης για να τα συζητήσουμε παρακάτω. Ναι. Τι προβλέπετε ότι θα γίνει? Προβλέπω, γενικά δεν είμαι αισιόδοξος. Το αισιόδοξο σενάριο είναι να έχουμε ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Αυτό είναι, ο ψυχρός πόλεμος είναι το αισιόδοξο σενάριο. Δηλαδή θα δημιουργηθεί ένα σιδηρούν παραπέτασμα ανατολικότερα από εκεί που ήταν στον original, να το πω έτσι, ψυχρό πόλεμο. Και θα υπάρχουν αντεγκλήσεις, εν πάση περιπτώσει, και θα πάμε σε μια νέα εποχή. Όμως, το πρόβλημά μου δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μου είναι, και αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ, είναι ότι το σιδηρούν παραπέτασμα του 1945-46-47 δημιουργήθηκε μετά, όταν δύο συμμαχικές δυνάμεις συναντήθηκαν στον Έλβα. Οι Αμερικανοί με τους Σοβιετικούς. Τώρα, το σιδηρούν παραπέτασμα που θα δημιουργηθεί θα είναι γραμμή αντιπαράταξης εμπολέμων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση, επειδή ξέρετε είναι πολλά κράτη, πολλοί στρατοί, μισθοφόροι, μη κρατικοί δρόντες, να υπάρξουν πάρα πολλά επεισόδια. Δηλαδή φοβάμαι μήπως οδηγηθούμε σε μια κατάσταση τύπου Ισραήλ-Αιγύπτου 1967-73, που έχουμε ένα πόλεμο τριβής. Και ο πόλεμος τριβής σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την περιοχή, μπορεί να δημιουργήσει κλιμάκωση. Και το δεύτερο που φοβάμαι πάρα πολύ, αυτό κι αν είναι το πιο ανησυχητικό, αυτή τη στιγμή έχουμε διαδηλώσει η Σερβία υπέρ της Ρωσίας. Mm-hmm. Ποιος μας λέει λοιπόν ότι αν στριμώξεις κι άλλο τον κύριο Πούτιν, δεν θα οδηγηθούμε στο να τεινάξει στον αέρα τα Δυτικά Βαλκάνια. Ή, προσέξτε το άλλο,
που γίνεται. Ανακοινώνεται ότι το Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Γιατί είναι πολύ κοντά σε συμφωνία? Διότι φοβούνται οι Δυτικοί μήπως το Ιράν πάρει άμεσα τη θέση της Ρωσίας. Άρα λοιπόν, εκεί υπάρχει άλλος ένας άλλο ζήτημα κινδύνου. Έχω δει δηλώσεις αξιωματούχων του Ιράν και του πρώην Προέδρου εναντίον της Ρωσίας και μου έκανε εντύπωση. Βλέπετε. Βλέπετε. Ναι, αυτό συμβαίνει γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βρουν και ένα κοινό παρονομαστή και με τη Δύση, γιατί βλέπουν ότι μπορεί να τους άρουν το εμπάργκο και να είναι αυτή μια εναλλακτική πηγή ενέργειας, έτσι, για τη Δύση. Ξεκάθαρα. Κύριε φίλη, είναι σαφές ότι περιγράφεται μια κατάσταση ρευστότητας που σε μεγάλο βαθμό θα είναι απρόβλεπτη αν δεν έχουμε μια σταθεροποίηση των πραγμάτων με καθαρούς όρους και καθαρή σύντομα. Και δεν μιλήσαμε για την Κίνα, έτσι. Δεν μιλήσαμε για Ταϊβάν και δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Για όλους αυτούς για όλες αυτές τις παραμέτρους μιας κρίσης που έχει παγκόσμια πια χαρακτηριστικά και επιπτώσεις, τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν δώστε μου μισό λεπτό, νομίζω είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο. Θέλετε, κύριε φίλε. Η Γερμανία. Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας. Αυτό είναι κάτι το σημαντικό. Όμως, πώς γίνεται ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας? Αυτός που πραγματικά είναι ο νικητής αυτής της κατάστασης, εάν δεχτούμε ότι δεν θα γίνει όλα στάχτη και μπουρμπερι, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για ποιο λόγο? Διότι με μία κίνηση ενοποιήθηκε η Ευρώπη υπό τους Αγγλοσάξονες, επαναστρατιωτικοποιείται η Γερμανία μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Αποκόπτε τον φάλιος λόρος ο ενεργειακός της Γερμανίας με τη Ρωσία και πλέον η Γερμανία, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, μετά από ό,τι έχουμε βιώσει με τα μνημόνια και τα λοιπά και όλη τη συζήτηση για την ηγεμονική Γερμανία, πάβει να είναι ηγεμονική. Η Γερμανία πλέον θα γίνει απόκομα των Αγγλοσαξώνων και της Δυτικής Ευρώπης, όπως ήταν στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Αυτό είναι το κρίσιμο που συμβαίνει, εάν δεχτούμε βέβαια ότι δεν θα καταρρεύσουν όλα. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό που περιγράφεται, κύριε φίλε, ας αναζητήσουμε ποια θα είναι η δική μας θέση, η θέση της Ελλάδας, που είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε.